Η δεύτερη ανακοίνωση της ημέρας που βγήκε πρώτη χρονικά και είναι τρίτη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η εξής. Το Tyra Klis με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας του με τον λίμπερο της ομάδος μας Αντώνη Μπουράκη για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες και αφού τα είπε αυτά το Tyra Klis, να τα πούμε και εμείς στον Αντώνη ως ώρα για μπλε. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Και συγχαρητήρια για την ανανέωσή σου και την παραμονή σου στην ομάδα. Ξέρω, διαισθάνομαι ότι το ήθελες πολύ. Και επειδή και η ομάδα το ήθελε πολύ, και η διοίκηση και ο προπονητής και όλοι σε ήθελαν πολύ, φαντάζομαι έγινε εύκολα το, το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, υπήρχε μια καλή προσπάθεια από πέρσι. Είχε συζητηθεί και κάτι από πέρσι. Με ήθελε και ο Γιάννης και η διοίκηση. Και με χαρά μου κι εγώ συμφώνησα. Ποια χρονιά είναι αυτή? Είσαι από μικρό στην ομάδα. Επαγγελματικά τέταρτη και από μικρό σε 8. Πόσα είναι? Δεν ξέρω, δεν τα μετράω κιόλας. Από 8 ή 8 χρόνια? 8 χρόνια. 8 χρόνια. Δεν είναι και λίγα. Όχι, δεν είναι λίγα, εντάξει. Μια ζωή Ηρακλής. Μακάρι να είναι παραπάνω. Μακάρι να είναι παραπάνω. Και μακάρι να είναι παραπάνω και να ζήσεις, γιατί είσαι μικρός ακόμα. Να ζήσεις πολλά. Ήδη έχεις καταφέρει να ζήσεις κάποια πράγματα, να αποκτήσεις εμπειρίες. Πλέον από πέρυσι που έχεις γίνει βασικός και αναντικατάστατος στη θέση αυτή του λίμπερο, έτσι, στην μεταμπαμπαλιούτα εποχή που τον είχες ως πατέρας αυτή τη θέση και σίγουρα μοιράστηκες πολλά μαζί του. Η ευθύνη είναι διαφορετική, Αντώνη, το βάρος είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει, εννοείται ότι πιστεύω όταν είσαι αλλαγή και όταν είσαι και βασικός, οι απαιτήσεις είναι ίδιες και από τον προπονητή και από... γιατί όποτε πρέπει να μπεις πρέπει να αποδώσεις 100%, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, όταν ξεκινάς βασικός είσαι το μυαλό σου κεντρωμένο αλλιώς, ψυχολογικά είσαι αλλιώς, προπονείσαι αλλιώς. Αλλά πιστεύω πάνω κάτω το ίδιο είναι, είτε είσαι αλλαγή είτε είσαι βασικός. Ίδια θέλεις να παίξεις. Αυτή η θέση όμως έχει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιπες, γιατί σχεδόν όλα ξεκινούν από σένα. Σχεδόν όλα, έτσι. Η πρώτη μπάλα, όπως λέμε στο βόλεϊ. Και εκεί που πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, απόλυτα έτοιμος να βοηθήσεις την ομάδα. Εντάξει, εννοείται. Από την αρχή πρέπει να μπαίνεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, γιατί αλλιώς είσαι λίγο δύσκολα. Αν με τη συγκέντρωση είναι όλα. Αλλιώς θα σε κυνηγάει ο Προύσαλης που θα τον τρέχεις δεξιά και αριστερά και μπροστά και πίσω για να βγάλει πάσα. Άτσι. Ποιος τον ακούει μετά? Ναι, ο Προύσαλης που είναι ο δεύτερος στις ανακοινώσεις. Πρώτα ήταν ο προπονητής σου, εσύ είσαι τρίτος. Ακολουθούν και άλλες από όσο είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε. Φαντάζομαι το θεωρείς πολύ θετικό ότι και ο Κώστας είναι εδώ και ο προπονητής σου που τον γνωρίζει πολύ καλά και σε γνωρίζει πολύ καλά. Παραμένετε όλοι μαζί στην ομάδα. Ναι, με τον Κώστα, που ξέρεις, ανεβάζει λίγο το κλίμα στην ομάδα. Ναι. Και πιστεύω το 80% σε μια ομάδα είναι το κλίμα που έχουν ανάμεσα οι παίκτες, με τον προπονητή, με όλα. Άμα δεν έχεις καλό κλίμα, δεν μπορείς να αποδώσεις και έχεις και άλλη όρεξη. Και αυτό που λέμε, ταιριάζουν τα χνότα μας και για το θέμα του και για τη θέση του προπονητή. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να ξέρει ότι με αυτόν που δούλευε πέρυσι θα συνεχίζει να δουλεύει και τώρα, έτσι. Ναι, έχουμε συνεργαστεί τρίτη χρονιά, όχι, τρίτη, τέταρτη νομίζω, δεν θα σε γελάσω. Ναι. Με τον Γιάννη, τον ευχαριστώ πολύ που με επέλεξε και με πιστεύτηκε για ακόμη μια χρονιά. Εντάξει, τι άλλο να πω. Είσαι ένας αθλητής που σε μικρή ηλικία μπήκε στα βαθιά και εξακολουθεί και μπαίνει στα βαθιά και γι' αυτό, Αντώνη, χρειάζεται, αν μη τι άλλο, πέρα από θάρρος και θράσος. Και σε κρίσιμα παιχνίδια και σε μεγάλα παιχνίδια και σε ντέρμπι. Φέτος έζησες και την εμπειρία ως βασικός του τελικού του κυπέλου. Ειδικά για τη θέση σου, τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει ακόμα καλύτερο, να βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα? Είναι το πόσο ψηλά θες να πας, να επιτύχεις, και το πόσο το θες. Πιστεύω με τη θέληση, και άμα είσαι συγκεντρωμένος και το θες πολύ να το κάνεις αυτό, μετά γίνονται όλα ένα κλικ πιο εύκολα, αυτομάτως. Εντάξει, η δουλειά εννοείται ότι είναι αναγκαία να γίνει. Και πρέπει να δουλεύεις για να το θες. Καθημερινά και για ώρες, έτσι. Εννοείται. Δεν το συζητάω αυτό. Mm-hmm. Η ομάδα φέτος θα είναι κάπως διαφορετική. Σε ένα ποσοστό περίπου 50% θα έρθουν δύο καινούργοι ξένοι σε σχέση με πέρυσι. Κάποια παιδιά θα μείνετε, κάποια καινούργια παιδιά Έλληνες θα έρθουν.
τι βλέπεις, το τι θέλεις. Εντάξει, φαντάζομαι, θέλεις πολλά. Εννοείται, κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβαίνουμε και πιο ψηλά, έτσι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ακόμη για στόχους και για τέτοια, γιατί το roster δεν έχει, σχεδόν στις αρχές είμαστε. Τι να πω, κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβαίνουμε και πιο πολύ, έτσι. Δεν πάμε για να πάμε πιο χαμηλά από ό,τι πέρσι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και το ένα κλικ παραπάνω, ειδικά στο δεσμό του κυπέλου, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Έχει μείνει η κατάκτηση. Δύο συνεχόμενους τελικούς. Ναι, τώρα ή πας να το πάρεις ή πας καλύτερα να μην το πάρεις. Ή δεν πας. Ναι. Θεωρείς αυτό το κάτι που έλειπε στα προηγούμενα δύο χρόνια, μπορεί φέτος ο Ηράκλης να το βρει και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τουλάχιστον σε αυτό το θεσμό, έτσι που δίνεις 3-4 μάτς και μπορείς να κατακτήσεις ένα τίτλο. Κάθε χρόνο δεν έχουμε αποδείξει ότι και με τη βοήθεια του κόσμου ανεβαίνουμε και πιο ψηλά. Δεύτερη χρονιά πέρσι φτάσαμε τελικό. Δεν ξέρω, κάτι αισθάνομαι ότι μπορεί να πάμε, δεν μπορεί να το κατακτήσουμε κιόλας. Και πέρσι κοντά ήμασταν, έτσι. Πολύ, πολύ. Μην λέμε ψέματα. Πολύ. Αλλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Και ελπίζω να περάσουμε μια χρονιά γεμάτη. Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Υγεία σε όλους, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στον Αντώνη τον Μπουράκη.